μίλησα πρώτος δημόσια για τον κίνδυνο των λοιμόξεων. Όποιος λοιπόν εκφράζει αυτό τον φόβο θα πρέπει ταυτόχρονα να μην αντιδρά στο να φτιάξουμε ένα οργανωμένο χώρο που θα γίνεται ο έλεγχος των λοιμόξεων. Γιατί εγώ ιατρικούς ελέγχους σε μπαλκόνια, κάτω από δέντρα, σε αυλές εκκλησιών ή μέσα σε ρέματα δεν γνωρίζω να γίνονται. Εδώ δεν μπορούμε να πατάμε σε 5 βάρκες, 10, 20 όσες μας βολεύουν. Όταν εκφράζουμε αυτές τις αγωνίες, αλλά ταυτόχρονα, είτε δεν συνδράμουμε με κανένα τρόπο ή πολύ χειρότερα, εμποδίζουμε αντιδρώντας ή ψώνοντας τύχη στο να κάνουμε έναν οργανωμένο ιατρικό έλεγχο που οφείλουμε να κάνουμε, που κάθε πολιτισμένη χώρα κάνει, κάθε πολιτισμένη χώρα που έχει αυτό το πρόβλημα μετανάστευσης, νόμιμη σύνη, θα σας πω εγώ, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο, δεν είναι όλοι στην ίδια κατηγορία, τότε με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορεί απλώς να εκφράζουμε την αγωνία μας. Όταν είμαστε σε θέσεις ευθύνης, την αγωνία μας την μετατρέπουμε σε πρωτοβουλία. Αυτές τις πρώτες μέρες που ανέλαβα εδώ στην περιφέρεια του Αιγαίου, υπήρξε μια καταρχήν συζήτηση, αλλά έχουμε σε αναμονή απαντήσεις σε δύο κέρια ζητήματα που έχουν να κάνουν με χρηματοδότηση, ενδεχόμενη χρηματοδότηση, και περιμένω την απάντηση. Ίσως και την άλλη εβδομάδα να την έχω. Μόλις έχω την απάντηση που περιμένω, εγώ θα προχωρήσω άμεσα στις πρωτοβουλίες για τις οποίες δεσμεύτηκα και προεκλογικά και μετεκλογικά. Άλλη ερώτηση.